γεγονός που νομίζω ότι οι περισσότεροι Έλληνες θεωρείται και υποχρεωτική μερικές φορές να πας να κάνεις το χρέος σου. Και νομίζω ότι δεν θα υπήρξε χειρότερη μέρα να το βάζουν 20 του μήνα. Τέλος πάντων, και η Κύπρος δεν είναι μια κακή εναλλακτική, αλλά όχι να το λέμε και σαν ότι θα γίνει στο εξωτερικό. Εντάξει, αυτό είναι γελίο να λες ότι η Κύπρος είναι, δεν είναι ελληνική, δεν είναι στην Ελλάδα. Κανονικά και αυτό. Αλλά έτερο είναι κάτερο. Τώρα εντάξει, σημασία έχει εδώ ότι μας πουλάγανε φούμαρα για Αμερικές και Αυστραλίες και καταλήξαμε να το κάνουμε στην Κύπρο, που δεν λέμε ότι είναι άσχημα, αλλά δεν μπορείς να θέτεις στόχους ανέφικτους στην ουσία. Καλά, κοίτα, να σου πω κάτι. Όταν ακούγαμε για Αγγλία, γιατί είχε ακουστεί πιο πολύ έντονα για την Αγγλία και για ένα μικρό γήπεδάκι. Ναι, δεν είχε ακουστεί για κάτι τρελό, αλλά... Μετά κάθεται και λέει ο άλλος να το κάνουμε στην Κύπρο. Ας το κάνουμε στην Κύπρο. Δηλαδή δεν υπήρχε σχεδιασμός και νομίζω ότι πάρτε το και κάτω στο Πανθεσσαλικό. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν θα αλλάξει κάτι με αυτό. Δηλαδή πιο πολύ ξενερώνει τον κόσμο. Μπορώ να το πω, δεν ξέρω πώς θα το θέσω. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράλογο. Δεν νομίζω ότι αυτή η κίνηση ήταν σωστή. Αλλά. Τέλος πάντων, αν γίνει ο τελικός 20 του μήνα, καλώς. Αν και όπως είπαμε, η ημερομηνία είναι πολύ δύσκολη. Ναι, και εντάξει. Επειδή κατά πάσα πιθανότητα οι ομάδες θα είναι από. Όχι κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα οι ομάδες θα είναι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα το αν θα είναι η ΑΕΚ, okay, ας πούμε ότι σηκώνει μια κουβέντα, ή αν θα είναι Ολυμπιακός. Αν και είναι το αποτέλεσμα κάπως. Αλλά υπάρχει και άλλο μάτς, τώρα μην είναι προεξοφλούμε τα αποτελέσματα. Επειδή θα έχουμε ομάδα Θεσσαλονίκης με Αθήνας. Θεωρητικά η καλύτερη λύση είναι να γίνει στο Πανθεσσαλικό. Όχι την τέλεια, όχι την ιδανική, αλλά εντάξει, είναι ρε παιδί μου, αυτό έχεις. Αυτό σου διαθέτει. Κοίτα, από το να γίνει πάλι στο ΆΚΑ μετά από τόσα χρόνια που το γήπεδο ούτως ή άλλως έχει θέματα, καλύτερο να γίνει στο Πανθεσσαλικό, που όσο να είναι τον τελευταίο καιρό έχει μπει στον ποδοσφαιρικό χάρτη ή για την εθνική ή και γενικά για τη χρήση του. Τώρα δεν ξέρω. Παράλογη κίνηση. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ μιας και ολοκληρώσαμε αυτό το κομμάτι, να καλησπερίσω και τον Θάνο τον Δαγιώτη. Γεια σου, ρε Θάνο. Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα. Απλά μπορείς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε καλύτερα κι εμείς και να ακούσεις το stream καλά. Μήπως είμαι καλύτερα. Κάτσε να συνδυναμώσω κι εγώ εδώ από την εφαρμογή, μήπως γίνει εδώ δουλίτσα. Εντάξει, είχα εγώ χαμηλά, οκ. Okay. Εντάξει, δεν ξέρω αν θες να κάνεις ένα σχόλιο για τον τελικό, για να προχωρήσουμε και στα play-off που είχαμε εκεί. Συμφωνώ μαζί, πιστεύω ότι το Πανθεσσαλικό, επειδή είναι μια ουδέτερη έδρα, δηλαδή δεν θα ενοχλούσε πιστεύω ούτε τη μεριά της Αθηναϊκής ούτε του ΠΑΟΚ, πιστεύω θα ήταν η κατάλληλη λύση αυτή του Πανθεσσαλικού. Εντάξει, η Κύπρος πιστεύει και νομίζω έχει οπαδούς, εκεί πέρα, άμα δεν κάνω λάθος, των αυτών των ομάδων, αλλά δεν ξέρω, το βρίσκω λίγο παράλογο, όπως είπε και ο Ζαβδάκης. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπάρχουν οπαδοί εκεί, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα ταξιδέψουν κιόλας κάποιοι. Ναι, ναι. Και αυτοί που θα ταξιδέψουν μπορεί την άλλη μέρα να πούνε, εντάξει, γιατί να γυρίσω αυθημερών, ρε παιδί μου. Γιατί να το κάνω αυτό, να μην κάτσω λίγο στην Κύπρο, και μπορεί να χάσει ένα γεγονός που, καλός ή κακός, για τη χώρα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και για όλους μας θεωρώ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μην το πάμε και στο πολιτικό. Okay, επειδή έχει και ένα τεχνικό θεματάκι ο Δημήτρης, εμείς ας ξεκινήσουμε με τα play-off, όπου είδαμε, υπήρχε αρκετή ένταση, μπορώ να πω, σε αυτή την αγωνιστική, την μέσο βδόμαδη, ας την πούμε. Καταρχάς, να αναφέρουμε τα αποτελέσματα, επειδή, έτσι, for the record που λέμε. Ο Βόλος ιτήθηκε από την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό 0-1. Ο Άρης ιτήθηκε τον Παναθηναϊκό στο Βικελίδης επίσης με το ίδιο σκορ, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε σε μια πολύ εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1. Αυτά τα λίγα από τα play-off, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολλά, γιατί έχουμε πραγματάκια να σχολιάσουμε. Πάμε καταρχάς να το πάμε ημερολογιακά, να το πάμε με τον αγώνα του Βόλου με τη ΣΑΕΚ. Okay.
όπου ο Βόλος μπορώ να πω ότι στάθηκε στο ύψος του. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ ήταν αρκετά αποφασισμένη για να μπει και να κάνει τη δουλειά, την οποία την έκανε με το γκολ του Πινέδα στο 1 το λεπτό, με ασίστ του Λιβάη Γκαρσία. Μια ΑΕΚ που για μένα εντάξει, δεν εντυπωσίασε, αλλά έκανε τη δουλειά που της ανατέθηκε. Το ρόλο τον οποίο της ανατέθηκε τον υπηρέτησε για μένα πλήρως. Εντάξει, και ο Βόλος έχει δείξει ένα άλλο πρόσωπο στα τελευταία παιχνίδια. Έχει δείξει ένα πρόσωπο έτσι λίγο. Να το πω. Πιο σφιχτός. Πιο μαζεμένος. Οπότε, ναι, το σχολείο Στάνο. Ναι, συμφωνώ αυτό που είπες στο σχολείο του Βόλου τελευταίο. Είδαμε και με τον Παναθηναϊκό, επειδή έτυχε να το παρακολουθήσω το μάτς αυτό. Ήτανε πιο κλειστός αμυντικά, βέβαια. Επιθετικά νομίζω δεν έκανε ούτε μία φάση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αλλά αμυντικά ήταν πολύ καλός. Και στάθηκε, πήρε ένα μεγάλο αποτέλεσμα για τον Βόλο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για την αμφιλεγόμενη φάση αυτή του πέναλτι που ζήταγε ο Βόλος. Επειδή δεν το είδα, δεν είδα τη συγκεκριμένη φάση, θέλω να μου εξηγήσεις λίγο ότι περί τίνος πρόκειται. Ναι, ουσιαστικά ο Γαλανόπουλος έχει απλώσει το χέρι, μπάλα βρίσκει στον καρπό του ουσιαστικά, είναι απλωμένο. Απλώς εγώ αυτό το οποίο άκουσα και νομίζω ότι ισχύει είναι ότι πάει από το σώμα του ποδοσφαιριστή το χέρι. Οπότε για αυτό το λόγο δεν υπάρχει παράβαση και ελέγχθηκε κιόλας από το ΒΑΡ, οπότε νομίζω δεν υπάρχει κάτι σε αυτό στον τομέα. Εντάξει, αμφιλεγόμενη φάση σαφώς, καλώς σήκωσε κουβέντα, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το ότι χτυπάει πρώτα σώμα και μετά χέρι. Έτσι πληροφορήθηκα και εγώ τουλάχιστον, δηλαδή και αυτό γνωρίζω κιόλας από τα λίγα που ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν έχει από κάτι στο θέμα που είχαμε με τον Δημήτρη. Αν όχι, να προχωρήσουμε και στον αγώνα του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Σκληρό μάτς επίσης. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την νίκη στο 61 λεπτό με τον Σπόραρ. Πολλές κάρτες, δηλαδή χαρακτηριστικά από τον Παναθηναϊκό πήρε κάρτα ο Σάντσης, ο Σάρλια και ο Πάνκαρ, ενώ από τον Άρη πήρε δύο κίτρινες ο Καμαρά και αποβλήθηκε στο 92, σύν τις κίτρινες του Καμάτσο και του Λάισμαν και τον Ντουμπάτζο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη στο Βικελίδης. Και εγώ θα επαναλάβω τη βασική αρχή που έχω διατυπώσει από την αρχή του play-off, ότι αν θες να λέγεις ο τέλος πρωταθλητής, πρέπει τον Βόλο και τον Άρη να τους να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να τους και να τους βγάλεις τέλος πάντων από την ορατότητά σου, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Πολύ σημαντικό το διπλό. Και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ισοβαθεί με την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας με 66 βαθμούς, ενώ ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται σε μια κοκορομαχία εκεί με το Βόλο για την πέμπτη θέση, ακόμα και τώρα είναι στους 41, ενώ ο Βόλος είναι στους 40. Θάνατο, το σχόλιο σου. Πολύ σημαντική η νίκη για τον Παναθηναϊκό, έστω και δύσκολα. Εντάξει, έχουμε δει ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός αυτόν που είδαμε τις πρώτες αγωνιστικές. Βλέπουμε ότι του λείπει πάρα πολύ ο Αϊτόρ, έχει σημαντικές απουσίες. Παρ' όλα αυτά, πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο γεγονός ότι βλέπουμε ότι στα play-off ότι και ο Βόλος και ο Άρης τα παλεύουν πάρα πολύ τα παιχνίδια. Δηλαδή έχουν κάνει μερικές. Έχεις δίκιο. Πώς να το πω. Σε ουσιαστικά, όχι κίδιες, κατάλαβες πώς θέλω να το πω. Ναι, στέκονται εξωτερικώς, παιδί μου. Και ο Βόλος κλείνεται όταν πρέπει, παίζει καλή άμυνα. Εντάξει. Ναι, και ο Άρης δεν είναι ο Βόλος που βλέπαμε στην αρχή. Δεν είναι ο Βόλος που βλέπαμε στο Πανθεσσαλικό με τους μεγάλους, ας πούμε, που προσπαθούσε λίγο να ανεβάσει την μπάλα μπροστά και στην προσπάθεια του αυτή άνοιγε τους χώρους πίσω και ήταν ευάλωτος. Τώρα βλέπεις ότι κλείνεται ο Βόλος, δηλαδή το παλεύει αμυντικά. Με τον Παναθηναϊκό του βγήκε, έτσι. Πήρε το Χ. Πολύ χρήσιμο το να παίζει με τον πρωτοπόρο και να παίρνει το Χ στην έδρα του, όταν είσαι η ομάδα η οποία, καλώς ή κακώς βαθμολογικά, να το πούμε, διεκδικεί το Conference League, έτσι. Σωστά. Διεκδικεί να βγει στο Conference. Κοντεροχτυπιέται με τον Άρη βαθμολογικά. Άλλον εμείς θεωρούμε φαβόρη τον Άρη για άλλους λόγους. Είναι πολύ κοντά και οι δύο ομάδες. Είναι πάρα πολύ κοντά. Οκ.
Νομίζω ότι το κλείσαμε και εδώ και πάμε σε έναν αρκετά πιο έτσι, ενδιαφέρον, σε μια πιο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση θα πω εγώ, το Ολυμπιακό με το ΠΑΟΚ, το ντέρμπι της αγωνιστικής νομίζω, αδιαφεσβήτητα. Νίκη του Σωστά. Ολυμπιακού με 3-1. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε κόντρα στη ροή του αγώνα με τον Μπράντον Τόμας. Με ένα γκολ που εγώ στην αρχή δεν κατάλαβα καν πώς μπήκε, δηλαδή δεν κατάλαβα ποιος την έβαλε την μπάλα στα δίχτυα. Ισοφάρισε με τον Μπακαμπού με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ από λίγο έξω την περιοχή. Μετά ξανά, μάλλον όχι ξανά, κατάφερε να γυρίσει στο μάτς με τον Μασούρα στο 78 και στο 87 ο Λαραμπή με ένα πανέγκαπτα Λίντελ όπως χαρακτήρισα εγώ εκείνη την ώρα κατάφερε να, με πέναλτι να γράψει το 3-1. Ένας Ολυμπιακός που ήταν καταιγιστικός, πάρα πολύ καλός. Εγώ προσωπικά επειδή παρακολούθησα την μία ώρα αγωνιστικής δράσης, ένα 60 λεπτό πάνω κάτω, στο πρώτο μισάωρο τουλάχιστον είδα ότι ήταν πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός, δηλαδή έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο μπροστά. Πίσω είχε θέματα και του βγήκε αυτό εκεί στην κόντρα με τον ΠΑΟΚ. Εκεί φάνηκαν λίγο τα θεματάκια της άμυνας θεωρώ, αλλά εντάξει, κατά τα άλλα τα πήγε καλά, ξαναλέω, ειδικά επιθετικά έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν ξέρω θα μου πεις και εσύ αν το παρατήρησες αυτό, αλλά έπαιξε και ωραία με το Ροντινέι από δεξιά. Έκανε ο Βραζιλιάνος ανεβάσματα αρκετά, βοήθησε στην ανάπτυξη, δημιούργησε υπεραριθμίες, έκανε πραγματάκια θεωρώ. Εσύ πώς το είδες? Ναι, θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια στην αναμέτρηση. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι η πρώτη έκπληξη ουσιαστικά που δεν το περίμενα ήταν αυτή του Βαλμπουενά και μου άρεσε πολύ. Γιατί παρόλο που αυτός ο παίκτης είναι 38 χρονών, αυτό βασικός το πάθος εσύ. Που έχει. Βασικός, ναι. Αυτό το πάθος που έχει, λίγοι το έχουν. Και πραγματικά έδωσε όθηση στην ομάδα. Εντάξει, ο Ροντινέι αυτό είναι. Ουσιαστικά είναι ένα επιθετικογενής μπακ, αυτό το ξέρουμε από την αρχή της μεταγραφής που έγινε, της μεταγραφής του. Και προσφέρει πάρα πολλά από τη δεξιά πλευρά. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ και στο Ρέμψιουκ, που έχει ακούσει πάρα πολλά αυτό το παιδί. Αλλά, εντάξει, από πολλούς Ολυμπιακούς πιστεύω και από μένα, αλλά τώρα τελευταία έχει δείξει το παλιό καλό του αυτό, στις αρχές. Όταν είχε έρθει ο Μολδαβός και πραγματικά χαίρομαι για εκείνον. Ναι. Πραγματικότητα ήταν καταιγιστικός Ολυμπιακός. Είχε συνέχεια την κυκλοφορία της μπάλας. Επίσης ο Μπακαμπού επίσης μ' άρεσε πολύ το positioning στη θέση που βρισκόταν στην κατάλληλη στιγμή. Η αμυντική του ΠΑΟΚ με δυσκολία μεγάλη προσπάθεια προσπαθούν να τον μακρύνουν από τη μεγάλη περιοχή. Τη μικρή περιοχή. Εντάξει, φανταστικό το γκολ του. Πραγματικά δείχνει την ποιότητα που έχει αυτός ο παίχτης. Εντάξει, το δεύτερο γκολ ήταν ένα λάθος του Κουλιεράκη και μετά ήρθε και η συνέχεια. Για το ΠΑΟΚ θα ήθελα να σταθώ λίγο. Πιστεύω ένα λάθος του Λουτσέσκου μεγάλο ήταν να βάλει τον Κωνσταντέλια αριστερά, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από το Ροντινέι. Δηλαδή δεν τον άφησε να πάρει ανάσα. Ναι, και πιστεύω ότι ίσως έπρεπε να βάλει και τον Ντάντα αντί του Σουάρες. Δηλαδή το Σουάρες δεν το βλέπουμε βασικό συνήθως. Ναι. Συνήθως βλέπουμε Ντάντα Αουγκούστο. Δεν ξέρω τι πείραμα ήταν. Ναι, η Σβάμπα Αουγκούστο. Και εντάξει, σε ένα χρονικό διάστημα αυτό μπροστά λειτουργήσε με τον Τάισον Δεκάρη. Είδαμε ότι. Και με τον Ζίβκοβιτς, πολύ σημαντικός παίκτης, ότι έβγαλε κάποιες ενέργειες και κάποια σουτ που απέκρουσε ο Πασχαλάκης. Okay. Αλλά πιστεύω ότι το παιχνίδι το έχασε ο Λουτσέσκο από τις επιλογές του. Ναι. Αλλά εντάξει, και ο Ολυμπιακός φυσικά ήταν πολύ καλύτερος. Ήταν καταιγιστικός. Πολύ σημαντικό τρίποντο για τους Ερυθρόλευκους, που είναι ακόμη στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Είναι ακόμα στο κυνήγι, έτσι να αναφέρουμε και ότι στη βαθμολογία. Είπαμε και πριν ότι η ΑΕΚ ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή με 66 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί από πίσω πιστά με 63. Ενώ ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα αυτή είναι στους 57. Δεν ξέρω αν είναι ασφαλές να πω ότι είναι εκτός διεκδίκησης ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω είναι ασφαλές να πω ότι είναι ένα σκαλί πιο κάτω στις πιθανότητες. Δηλαδή. Πολύ πίσω δεν σκαλί. Να το ο Δημήτρης. Ωραία. Επέστρεψε. Είναι ένα σκαλί πιο κάτω στις.
Στο αυτό μπορεί να επιτύχει και για το τέλος. Δηλαδή, όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν κλειδί το να πάρει τον αγώνα με την ΑΕΚ, τον οποίο δεν τον πήρε. Οπότε αυτό το πληρώνει τώρα. Δημήτρη, θες να μας κάνεις ένα σχόλιο για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ? Ναι, κοίτα. Εντυπωσιάστηκα αρκετά από τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που ήταν λίγες ημέρες που είχε απομακρυνθεί ο Μίτσελ από τον Πάγκο και για τον Ανιγκό ως πρώτο προπονητή. Η ενδεκάδα που παράταξε ήταν όντως λίγο, όχι περίεργη. Η θέση του Βαλμπουενά στο ρόστερ εμένα μου έκανε εντύπωση, από τη στιγμή που επέλεξε ένα παίκτη που τον είχε από τη θητεία του στη Μαρσέη και νομίζω του βγήκε κιόλας, γιατί σαν δεκάρι που έπαιξε ήταν αρκετά καλός. Το θέμα είναι ότι αυτό που δεν μ' άρεσε στη συνολική εικόνα του Ολυμπιακού ήταν η επιλογή να μην έχει ένα εξτρέμ. Όχι ότι αυτό ήταν η δική του επιλογή, απλά από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Κανός δεν υπήρχε τόσο αυτή η... πώς να το πω... δεν υπήρχε το εξτρέμ να κάνει τη διαφορά, να μπορεί να διεισδύσει ή να τριπλάρει τέλος πάντων από τα αριστερά ή από τα δεξιά, κάτι που το είχε ο Κανός. Ο Γκάρι Ροντρίγκες ξέρουμε ότι είναι εκτός τον βούκιο χρόνο λόγω των τραυματισμών. Τώρα στο διατάθετο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έχασε αρκετές ευκαιρίες. Ευκαιρίες που είναι πραγματικά λες δεν χάνονται. Αυτό που είπε ο Θάνος ήταν σωστό για τον Μπακαμπού. Απλά το positioning που είχε ήταν λίγο περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν, γιατί ήταν αρκετές φορές ακάλυπτος. Ακόμα και στον κόλπο που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο που ορθώς ακυρώθηκε. Επίσης, αυτό που συζητούσαν πολύ είναι ότι ο Ολυμπιακός. Αυτό που δεν είχε σχέση με τον ΠΑΟΚ ήταν το βάθος του πάγκου. Δηλαδή, ακόμα και όταν μπήκε το γκολ και έγινε το 1-1, είχε μετά να βάλει μέσα Ελαραμπή, Χάμες, Βρουσάη. Εντάξει, ο Βρουσάη δεν είναι παίκτης που θα σου κάνει τη διαφορά, αλλά είναι όσο να είναι και ένας παίκτης από τον πάγκο που μπορεί να δώσει ανάσες. Βοηθητικός, ναι. Ναι. Επίσης, καλός Φορτούνης, απλά... νομίζω ότι με τον Μπιέλ δεν έδωσαν και πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τον Χάμες που όταν μπήκε ο άνθρωπος, εντάξει, το έχει, τι να πούμε, είχε τις διαγώνιες μπαλιές που τις είχε σωματήρει, δηλαδή δεν μπορείς να μην πεις για την κλάση αυτού του παίκτη, παρόλο που όσο πάνε τα χρόνια γίνεται λίγο πιο αργός όσο πρέπει, απλά είναι σταθερός, δηλαδή μπορεί να με σου βγάλει τον γκολ, αλλά ακόμα και στο 2-1 εκείνος παίρνει την κεφαλιά. Από, βέβαια από τον Ελαραμπή που βλέπεις ότι οι αλλαγές του Ανιγκό δούλεψαν αρκετά. Και αυτό που επίσης για τις αλλαγές είναι ότι τις έκανε σε σωστό χρόνο και δεν περίμενε να περάσει μία ώρα παιχνιδιού να δει ότι οι παίκτες του δεν μπορούν άλλο. Γιατί είχε και το αρκετό pressing που είχε ασκήσει στο πρώτο ημίχρονο. Με αποτέλεσμα να μην μείνει από δυνάμεις από το 60 και μετά. Αυτό, εντάξει, σε αυτό φταίει και ο Μίτσελ. Φταίει θετικά, γιατί βλέπω ότι η ομάδα έχει προπονηθεί λίγο καλύτερα σε θέμα αντοχής. Γιατί όσοι θυμούνται στην αρχή της σεζόν, ο Ολυμπιακός μετά το 60 κλάταρε. Δεν μπορούσε. Ήταν σαν να πάταγε σε ένα κουμπί και να γινόταν. Να μην μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Πολύ σημαντικό τρίποντο. Ευτυχώς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στο έπακρο. Πολύ καλός Ρέψουκ, δεν το περίμενα καθόλου αυτό. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Ραμόν στην ομάδα και λίγο τον απείλησε ότι μπορούσε να του διεκδικήσει και τη θέση, άρχισε και πήρε και ανάσες, εννοείται, γιατί ξεκουράστηκε σε πολλά μάτς. Γιατί δεν γίνεται να πέσει κατά από αυτά 90 λεπτά κάθε εβδομάδα. Αυτό τον έκανε, πιστεύω, λίγο καλύτερο. Αν και ακόμα το επιθετικό κομμάτι στο παιχνίδι του ακόμα υστερεί. Αλλά από αυτό που είδα, πιστεύω ότι. Γιατί είδα και ανεβάσματα. Που ο Ρέψουκ συνήθως δεν το έχουμε συνηθίσει. Θα δούμε, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε πολύ καλά πράγματα. Βέβαια είναι το θέμα του τηλεόφωνο τι θα γίνει. Γιατί πραγματικά θα είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά και από θέμα του Ολυμπιακού και από θέμα του Παναθηναϊκού. Και για τους άλλους που κυνηγάνε, θα πω εγώ. Δηλαδή και η ΑΕΚ με ΝΑΧΗ, ας πούμε, θα είναι ευνοημένη. Εφόσον επικρατήσει το Άρη. Ναι, εννοείται. Νομίζω ότι το Χ είναι το πιο καλό για την ΑΕΚ. Και για τον ΠΑΟΚ. Αλλά... Ναι, για να μπορέσει να πλησιάσει κι άλλο. Απλά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό δεν έχει κάνει και πολύ καλά παιχνίδια. Αυτό θέλει να το πάει μέχρι, πώς το λένε, μέχρι να στερέψουν οι ιδέες για τον γκολ.
Γιατί πραγματικά και στο Καρισκάκη και στο Τηλεοφόρο δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός. Ωραία. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Πάμε να πούμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα έχουμε τόσο play-off όσο και play-out το Σαββατοκυριακό. Την Κυριακή τα play-off, το Σάββατο τα play-out ως συνήθως. Εγώ να αναφέρω καταρχάς τους αγώνες του play-out για να φύγουν και λίγο από τη μέση, να μην τους έχουμε για μετά. Λοιπόν, ο Ατρόμητος στις 5 αντιμετωπίζει τη Λαμία στο Περιστέρι. Ο Όφη φιλοξενεί στο Διγεντή Κουλέ τη Λαμία. Ο Αστέρας στην Τρίπολη το Λιβαδιακό στις 7.30. Και ο Πανετολικός στο Αγρίνιο τον Ιωνικό την ίδια ώρα. Νομίζω την Κυριακή δεν έχουμε play out κάποιον άλλο αγώνα. Όχι, δεν μου διαφεύγει κάτι. Okay. Οπότε αυτά τα play out. Δεν ξέρω, θέλετε να δώσετε κάποιο σχόλιο έτσι γενικό? Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τη Λαμία. Θυμάμαι σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχα πει ότι η Λαμία θα μείνει. Θα μείνει στη Super League. Και από ό,τι φαίνεται, είδαμε και ότι έριξε και τριάρα μέσα στο γήπεδο του Πανετολικού. Και άμα κερδίσει και τον Όφη μέσα στο γητή κουλέ, δεν θα. Πιστεύω αφού το κάνει και με το Πανετολικό, μπορεί να το κάνει και με τον Όφη. Βέβαια δεν είναι δύσκολη άδρα το γητή κουλέ, αλλά γιατί όχι. Είναι, έχει 23 βαθμούς τώρα. Βαθμολογικά, ναι. Δείχνει πόσο μπορεί να κρατηθεί. Ανατρέπεται βέβαια αυτό που βλέπω εδώ. Δηλαδή. Αλλά εντάξει, θα το δούμε. Θα πούμε και τη βαθμολογία σε λίγο. Δημήτρη, εσύ έχεις κάποιο σχόλιο ή να προχωρήσουμε? Όχι, συνέχισε. Okay. Να πούμε και τη βαθμολογία του play-out. Πρώτος είναι ο Ατρόμητος με 33, δεύτερος είναι ο Όφη με 30, τρίτος ο Πανετολικός με 29, τέταρτος ο Αστέρας με 28 και από εκεί και πέρα είναι ουσιαστικά η μάχη για την παραμονή, οι τέσσερις ουσιαστικά που παλεύουν. Η Λαμία με 23, ο Παζιάννα με 23, ισοβαθμοί με τη Λαμία, ο Ιωνικός με 21 και ο Λεβαδιακός με 19, που για μένα ο Λεβαδιακός κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τη γλιτώσει. Θα υποβιβαστεί όπως εκτιμώ. Λοιπόν, και πούμε τώρα και στα εξωτικά play-off, στα οποία οι αγώνες έχουν ως εξής. Στις 6 η ΑΕΚ φιλοξενεί στην Φιλαδέλφεια τον Άρη, στις 8.30 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα το Βόλο και στις 9, ωραία ώρα, τέλος πάντων, έχουμε το ντέρμπι των Αιωνίων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο Απόστολος Νικολαίδης, με το διαιτή τον Φρανκ Γιώβιτς, νομίζω είναι elite, αν δεν κάνω λάθος, από την Κροατία. Όχι, έχει αντικαταστηθεί, δεν είναι πλέον ο Γιώβιτς, δεν θα είναι ο Γιώβιτς ο διαιτητής. Έχουμε. Ναι, το είχα γράψει χθες, απλά το όνομά του είναι και λίγο γλωσσοδέτης. Όχι γλωσσοδέτης, είναι τεράστιο. Γιατί είναι Ισπανός, αυτό λέω μόνο. Λοιπόν, είναι elite, έχει σφυρίξει αρκετές φορές τον Ολυμπιακό στην ευρωπαϊκή του πορεία και με τη Μαρσέη ήτανε. Το όνομά του είναι Carlos De Cero Grande. Τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η ΕΠΟ η οποία είχε ανακοινώσει, έβγαλε χθες επίσημη ανακοίνωση ότι μετά από επικοινωνία του διαιτητή Φραν Γιώβιτς, ο οποίος είχε οριστεί αρχικά για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο πλαίσιο τετραγωνιστικής μπλα 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 μπλα, και είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην άμεση αντικατάσταση της διαιτητικής ομάδας και θα είναι ο Ισπανός. Μάλιστα. Εντάξει. Και πάλι, θεωρείται elite προπονητής, πρέπει να πω. Elite διαιτητής. Εντάξει τώρα. Θα δείξει. Okay. Τώρα, αν δεν έχει αλλάξει και κάτι άλλο, ο Ρασκόφσκι θα είναι στο ΑΕΚ Άρης, την Πολωνία. Και κλασικά η ΚΕΔ δεν διορίζει ξένο διαιτητή για τους αγώνες με το Βόλο. Εντάξει, διαφωνώ εγώ με αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το Φωτιά στο ΠΑΟΚ Βόλος έχει ορίσει η ΚΕΔ. Εντάξει, απλά το αναφέρουμε έτσι, για την πληροφορία. Ωραία. Πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Άρη στις 6. Όπου έχουμε μια ΑΕΚ η οποία κατά πάσα πιθανότητα, ακόμα και να μπει στην αποστολή ο Μουκουντή, δεν θα παίξει. Οπότε βλέπω ένα δίδυμο σαν στόπερ. Μάλλον επειδή ο Μουκουντή δεν θα παίξει και παίζει αριστερό στόπερ, θα είναι σίγουρο Τζαβέλας εκεί. Δεν βάζει άλλον στο αριστερό στόπερ ο Αλμέιδα. Και στο δεξί θα είναι ο Βίντα, κατά πάσα πιθανότητα. Μια ΑΕΚ η οποία έρχεται με σχετικά, όχι σχετικά, με βασμένη ψυχολογία. Και με την νίκη του ΠΑΟΚ την προηγούμενη Κυριακή, αλλά και με την νίκη του Βόλου πάλι εκτός έδρας την Τετάρτη.
Και έχουμε έναν Άρη ο οποίος έρχεται και αυτός από την ήττα από τον Παναθηναϊκό, κάπως να πω με χαμηλή έτσι, ψυχολογία, αλλά και αυτός θα παλέψει γιατί θέλει οπωσδήποτε τη θέση, την πέμπτη θέση για το, για το Conference League, διότι γνωρίζει ότι κατά πάσα πιθανότητα και ο ΠΑΟΚ θα τα καταφέρει αυτό η λογική απέναντι στο Βόλο, οπότε θα το προσπαθήσει και εκείνος αρκετά. Ένα σχόλιο παιδιά, πάμε από τον Δημήτρη πρώτα. Κοίτα, ο Άρης πιστεύω ότι εντάξει, έχει κάνει μερικά σε εισαγωγικά καλά παιχνίδια. Τώρα, κοίτα, φαινομενικά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ, φαινομενικά, αλλά δεν νομίζω να δυσκολευτεί ιδιαίτερα στο να πάρει την νίκη. Τώρα, το θέμα με το Μουκουτί, νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει. Δυστυχώς, όσο καλό στόπερ και να είναι, βγάζει συνεχή προβλήματα. Δηλαδή, τόσα προβλήματα, σου το πω και πρέπει να θυμίσει το Χάμες ένα πράγμα. Και είναι πολύ κρίμα, γιατί τον είχα δει στην αρχή της σεζόν, μου άρεσε πάρα πολύ και συνεχίζει να μου αρέσει ο στόπερ. Και ο σκοπός είναι να μείνει υγιής, γιατί αν δεν μείνει, πρέπει η ΑΕΚ να δει και τι θα κάνει για την επόμενη σεζόν. Γιατί δεν μπορεί να μείνει με Μίτογλου, Τζαβέλα, σαν backup και με το Βίντα που αν δεν κάνω λάθος είναι 33-34 χρονών. Πάντως εγώ δίνω σταθερά. Ακόμα χειρότερα. Ένα χρόνο παραπάνω. Εγώ δίνω προβάδισμα στην ΑΕΚ. Πιστεύω ότι θα το πάρει το παιχνίδι. Ο Άρης δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί αν βάλουμε και συγκρίνουμε και με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ δεν έχει τα αμυντικά προβλήματα που έχει. Δηλαδή, μπορεί να όπως είπαμε. Δεν διορθώνω. Έκανα λάθος εγώ. 33. Θα το μεγάλωσε και 2 χρόνια, ακόμα χειρότερα. Μεγάλωσα, ναι, ήμουν λίγο απεσιόδοξος. Ναι. Αυτό που έλεγα, νομίζω ότι ο Άρης δεν νομίζω να περάσει από την Παπαρένα και σίγουρα η ΑΕΚ θέλει και να επιστρέψει και στις νίκες για στο γήπεδό της, κάτι που το χρειάζεται απαραίτητα, μετά τα 2 ανεπιτυχή αποτελέσματα, οπότε λέω ΑΕΚ. Okay. Εγώ προς πράσπιση ήμουν να πω ότι ο Βίντα στις 29 του μήνα κλείνει 34, οπότε μπαίνει στις 35. Α, εντάξει. Άρα... ναι. Ναι, εντάξει, τόσο μόνο, την είπα τώρα τη βλακία, τόσο μόνο. Πάμε, Θάνο, έλα. Ακούτε? Ναι, έλα. Εντάξει, σίγουρα το προβάδισμα το έχει η ΑΕΚ. Έχει πιο πλήρες ρόστερ. Βλέπουμε ότι ο φετινός Άρης έχει απογοητεύσει. Ίσως βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ, αλλά δεν νομίζω να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Και ειδικά μες στο γήπεδό της. Όντως χρειάζεται αυτό που είπε ο Δημήτρης, να επιστρέψει πίσω στις νίκες, στην έδρα της. Και άμα θέλει να πάει για το πρωτάθλημα, οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσει τον Άρη. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Ο άλλος αγώνας, ο έτερος, μάλλον 8.30 ώρα είναι ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Βόλο, στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί ο ΠΑΟΚ νομίζω πρέπει να κάνει το καθήκον του. Είναι πολύ απλή. Απλή δεν είναι, είναι ξεκάθαρη η αποστολή του. Πρέπει να πάει να πάρει το τρίποντο, αν θέλει να συμπεριλαμβάνεται ακόμα στη διεκδίκηση, γιατί πιστεύω ότι αν δεν καταφέρει να πάρει το τρίποντο ο ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο αγώνα, δεν ξέρω αν τίθεται μαθηματικά εκτός, αλλά νομίζω ότι αν το πάρουμε αντικειμενικά, δεν νομίζω ότι, πρακτικά βασικά αν το πάρουμε, δεν νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα. Αν λέω δεν πάρει το τρίποντο στην Τούμπα που εντάξει, όσοι μας αρέσει να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο θέλουμε να το πάρει για να πάει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος και με όσες περισσότερες ομάδες γίνεται. Δημήτρη, ένα σχόλιο. Κοίτα, αυτό που έχω πει είναι ότι ο Βόλος κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια δυσκολεύει αρκετά τις ομάδες. Αυτό το απέδειξε και με τον Παναθηναϊκό που του 20 βαθμούς και πιθανότατα αυτό μπορεί να συμβεί και με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έρχεται και από ένα παιχνίδι που ιτήθηκε, δεν το πω εύκολα. Απλά δεν έκανε ποτέ το παιχνίδι του, δεν μπήκε ποτέ στην εξίσωση του ματς, οπότε θέλει να πάρει το παιχνίδι κόντρα στο Βόλο που αν δεν κάνω λάθος ο ΠΑΟΚ δεν έχει και καμιά απώλεια σε θέμα ρόστερ, οπότε θα είναι πλήρης και δεν θα έχει καμιά δικαιολογία αν του στραβέσει το παιχνίδι.
Από την άλλη, ο Βόλος έρχεται από ένα παιχνίδι που επίσης δυσκόλεψε την ΑΕΚ. Γενικά είναι μια διαφορετική ομάδα όσο περνάνε οι αγωνιστικές στα play-outs, στα play-off, συγγνώμη. Και πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσει, γιατί όπως και εσύ πρέπει να κερδίσει για να συνεχίσει να αποτελεί μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αν και έχει μείνει αρκετά πίσω. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και οι θέσεις που φέτος δίνουν και ευρωπαϊκά εισιτήρια. Παρ' όλα αυτά εγώ θα πω ΠΑΟΚ. Okay, Θάνο. Πιστεύω ότι άμα ο Βόλος δείξει αυτήν την εικόνα που έδειξε στο Πασόρις Νικολαίδης, θα δυσκολευτεί πολύ ο ΠΑΟΚ, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι που ήταν πολύ καλός ο Βόλος. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν συγκρίνεται η ποιότητα των δύο ρόστερ, σίγουρα. Άμα κάνει και πιστεύω ένα σωστό κοτσάρισμα ο Λουτσέσκου, πιστεύω θα το πάρει το μάτς ο ΠΑΟΚ. Και ίσως έχει μία ελπίδα για το κυνήγι του πρωταθλήματος, το οποίο είναι πολύ δύσκολο για εκείνον, αλλά όχι ακατόρθωτο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να φύγουμε τώρα και από την Τούμπα. Νομίζω το αναλύσαμε όσο το έπρεπε το μάτς. Λοιπόν, πάμε στο ντέρμπι των Αιωνίων στις 9. Καλά, εγώ το κάνω το σχολείο μου για τις ώρες, για ακόμη μια φορά. Δηλαδή, δεν βγάζει άκρη με τα τηλεοπτικά, έλεος κάπου. Κάθε φορά που έχουν διαφορετικές συνδρομητικές τους αγώνες, έχουμε κάθε φορά το ίδιο θέμα. Δηλαδή, 8.30 ώρα ξεκινάει ο αγώνας μια συνδρομητική και 9 ξεκινάει ο αγώνας της άλλης. Εντάξει, δεν θα έπρεπε να συνέχονται λίγο μεταξύ τους, θα πω εγώ. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε τον ντέρμπι των Αιωνίων στο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Φορμαρισμένο θα πω εγώ αντίπαλο, μετά την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, και έχει ως στόχο, νομίζω, και οι δύο ομάδες, και η μία δεδομένου της φόρμας της και άλλη δεδομένου της έδρας της και της ανταγωνιστικότητας που έχει δεδομένα ως ομάδα, πάνε να διεκδικήσουν το τρίποντο. Πιστεύω θα δούμε ωραίο μάτς, και αν δεν δούμε ωραίο μάτς, σίγουρα θα δούμε ένα πολύ σκληρό μάτς. Γιατί, εντάξει, έχουμε δει στον Νικολαίδης ότι τα Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν αρκετό πάθος. Τώρα, ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, βαθμολογικά θέλει να διατηρηθεί εκεί που είναι, θέλει την νίκη, θα την ψάξει με τον τρόπο του Γιωβάνοβιτς. Τώρα, αν θα δώσει την μπάλα στον Ολυμπιακό, δεν το νομίζω, αλλά αν δώσει την μπάλα στον Ολυμπιακό, και αυτό θα αποτελέσει ένα πλάνο. Τώρα, σίγουρα είναι ένα μάστι η νίκη, διότι δεν θέλει να του ξεφύγει και η ΑΕΚ, η οποία παίζει με τον Άρη και θεωρείται φαβορή. Δημήτρη, ένα σχόλιο. Ναι, κοίτα, πάντα ένα ντέρμπι Ιωνίων είναι ένα ντέρμπι Ιωνίων, και μετά από αρκετά χρόνια είναι το τρίτο κατά σειρά, το οποίο θα κρίνει πολλά και για τις δύο ομάδες που θέλουν το πρωτάθλημα. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, το ποιος θα μπορέσει να... αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να φύγει ως νικητής από τη Λεωφόρο ή αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να συνεχίσει από το έτος στην πρώτη θέση μαζί με την ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, εγώ σαν Ολυμπιακός χάρηκα για το παιχνίδι κόντρα στο ΠΑΟΚ. Θέλω να δω μια ανάλογη εικόνα και την Κυριακή. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει και το τι πλάνο θα παρατάξει ο κ. Γιωβάνοβιτς. Πάντα ο Ολυμπιακός φέτος έχει το βάθος που δεν το εκμεταλλεύτηκε ποτέ, και τώρα έχει αρχίσει και γίνεται αυτό αντιληπτό μετά από πάρα πολλές αγωνιστικές. Και επίσης νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία φορά που επισκέφθηκε το τηλεοφόρο, ήταν είχε μια γλυκόπληκτη γεύση, μιας και μπορούσε να φύγει με την νίκη, αλλά στο τέλος ο Άβυλα του το στέρισε αυτό με ένα λάθος που είχε κάνει. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, σαν γηπεδούχος, σίγουρα θέλει την νίκη. Δεν μπορούμε να προτιμάμε μια ομάδα όταν... παρόλο που δεν κάνει τώρα τα
δεν κάνει καλό παιχνίδι, δεν είναι τόσο αποτελεσματικός, παρόλο που νίκησε μέσα στο Βικελίδης, αλλά από την άλλη συνεχίζει να, επειδή πάει μέχρι το τέλος για να δει το τι μπορεί να καταφέρει, γιατί κατά πάσα πιθανότητα αν δεν βγει πρώτος, μπορεί να βγει δεύτερος, στη χειρότερη τρίτος, εντάξει. Οπότε θα είναι ένα πολύ δυνατό ντέρμπι, δύσκολο για προβλέψεις νομίζω. Νομίζω ότι έτσι όπως το βλέπω, ένα χ μπορεί και να αντικατοπτρίσει και την εικόνα των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή στην παρούσα φάση και στην κατάσταση που βρίσκονται. Μάλιστα. Θάνο. Ναι, εντάξει, αυτό το ντέρμπι πιστεύω είναι ίσως από τα πιο σημαντικά παιχνίδια το play-off. Διότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, φτάνει τον Παναθηναϊκό και ανάλογα με τι θα γίνει στο μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη θα είναι πιο κοντά στη διεκδίκηση του τίτλου. Εντάξει, όντως είναι πιο φορμαρισμένος ο Ολυμπιακός. Μπροστά έχει πολύ ποιότητα και στα χαφ. Έχει και παίκτες στο πάγκο που μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι στο Απόστολο Νικολαίδης, ένα καυτό Απόστολος Νικολαίδης, όπως αναμένουμε. Εντάξει, είναι απρόβλεπτο αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι όντως μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικός, όπως είπε ο Δημήτρης, αλλά μπορεί να χτυπήσει στην αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού, που φέτος έχουμε δει δεν είναι και η καλύτερη. Πιστεύω θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με πάθος και ξέρω, ας κερδίσει ο καλύτερος. Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κλείσει το κομματάκι των play-off. Δεν νομίζω ότι ξεχνάμε κάτι που πρέπει να αναφέρουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι, νομίζω ότι θα είναι και πιο σε καλύτερη ψυχολογία, γιατί ξεκίνησε τα έργα για το Βοτανικό. Στο Βοτανικό, έτσι. Μπράβο, δηλαδή, σωστά. Σε τρία χρόνια θα έχει το δικό του γήπεδο και πραγματικά άμα δούμε και τις προδιαγραφές είναι στολίδι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό και χαίρομαι που τουλάχιστον προς το παρόν λέω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, φαίνεται πως το γήπεδο θα γίνει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα για γήπεδο. Δηλαδή τώρα εσύ είπες τρία χρόνια, αυτό είναι το πρόγραμμα. Το πάνε για τρία χρόνια. Κοίτα, το πρόγραμμα πάντα έτσι είναι. Ναι. Κοίτα, στην Ελλάδα ποτέ δεν έχουμε προγραμματισμό και πάντα άλλη ημερομηνία λέμε και μετά πάει από αναβολή σε αναβολή και δεν ξέρουμε και πότε θα τελειώσει. Σωστά. Απλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια λίγο καλύτερη οργάνωση τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πάρει όσο πήρε π.χ. η Παπαρένα που πήρε 8 χρόνια πόσο πήρε. Οπότε εντάξει. 9 μάλλον. Νομίζω 9 πήρε. Πήρε αρκετά χρόνια, ναι. Όπως και να έχει, νομίζω είναι μια καλή στιγμή να πούμε σε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψετε. Και εγώ μαζί βέβαια, για Ευρωλίγκα που εκεί είχαμε και τον αποκλεισμό της ΕΦΕΣ, είχαμε αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έκανα εγώ ένα λαθάκι εκ παραδρομής και είπα ότι θα επιστρέψουμε με μπάσκετ, αλλά πριν πάμε στο μπάσκετάκι, θα πάμε στα ευρωπαϊκά τα πρωταθλήματα. Όπου εντάξει, εννοείται πάντα κλείνει την παράσταση η Πρέμιερ, το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, δεν το συζητάμε καν αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μια βόλτα και να δούμε τι έχουμε το σουκού. Λοιπόν, τα περισσότερα ματσάκια είναι το Σάββατο, όπου έχουμε στις 2.30 μεσημεράκι τη Manchester United να αντιμετωπίζει την Everton, που είναι ο Γιάννης, θα πω εγώ. Αλλά εντάξει, έχουμε και άλλο United, οπότε δεν παραπονιέμαι. Ναι. Λοιπόν, Aston Villa Nottingham στις 5, Brentford Newcastle, κλασικά η Premier League στις 5, έχει βάλει τα μισά μάτς, τέλος πάντων. Brentford Newcastle στις 5, Fulham West Ham στις 5, Leicester Bournemouth ίδια ώρα, Tottenham Brighton πάλι στις 5 και Wolves Chelsea πάλι στις 5, ενώ στις 7.30 η Southampton θα φιλοξενήσει την χαϊδεμένη της λίγκας, χαχα τη λέω, τη Master City εννοώ. Λοιπόν, τίποτα θα δούμε, προχωράμε στη Leeds η οποία παίζει την Κυριακή. Φιλοξενεί την Crystal Palace στις 4, ενώ στις 6.30 έχουμε και το ντερμπάκι της αγωνιστικής, που φίλος μου ο Θάνος εδώ πέρα θα θέλει πολύ να λήξει άσος. Liverpool, Arsenal, ξαναλέω, στις 6.30 στο Anfield. Θα πω εγώ ότι ελπίζω ο Αρτέτα να έχει βάλει στην προπόνηση τα ηχεία με το Γιουρνεύρο Καλόν. Μπάς και δούμε προκοπή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προσωπικό σχόλιο αυτό. Ωραία.
Δημήτρη, θες να ξεκινήσεις λίγο να πεις πώς βλέπεις τη United για το μάτι του Σαββάτου? Ναι, κοίτα. United, να πω την αλήθεια, μετά το στραπάτσο από την Newcastle, νομίζω πως θέλει την νίκη κοντά στην Everton. Εντάξει, Σον Ντάις έχει κάνει πραγματάκια εκεί πέρα, απλά δεν νομίζω να μπορέσει να δυσκολέψει περισσότερο την United σε αυτό το κομμάτι. United που δεν έχει απώλειες πλην του Καζεμίρο, μιας και θα εκτίσει, νομίζω ότι είναι η τελευταία αγωνιστική που θα έχει, που είναι το όριο τέλος πάντων της κόκκινης κάρτας, που έχει τρεις αγωνιστικές. Παρ' όλα αυτά όλοι είναι διαθέσιμοι, όπως πλην του Καρνάτσο που συνεχίζει να είναι τραυματίας. Και πλέον κοιτάει να προστατέψει την τέταρτη θέση. Δεν νομίζω να δυσκολευτεί. Εντάξει, χρειάζεται και την νίκη πριν μπούμε ξανά σε ρυθμός Europa League, γιατί έχει κάνει κοιλιά. Γενικά, ό,τι είναι ο μπασκετικός Ολυμπιακός είναι United αυτή τη στιγμή. Χαχα, γελάμε. Εντάξει, ναι. Okay. Ωραία. Θάνο, εσύ τάρα. 7.30 ώρα, Southampton. Πώς το βλέπεις το ματσάκι? Ηρωνεύεσαι. Καθόλου. Σε ρωτάω. Πώς το βλέπεις? Τι κατάσταση είναι η ομαδάρα? Εντάξει. Οι μόνες απουσίες που έχουμε είναι ο Φόντεν. Mm-hmm. Μόνο ο Φόντεν είναι. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση η ομάδα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Το Θάνο προχωράμε. Όχι, εντάξει. Πάμε, έλα, ναι. Σε καλή κατάσταση η ομάδα. Εντάξει, άμα θέλουμε για το... να συνεχίσουμε για το κυνήγι του πρωταθλήματος και να φτάσουμε την Arsenal, okay, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε τη Southampton, η οποία είναι νομίζω στη τελευταία θέση, άμα δεν κάνω λάθος. Ναι, βλέπω, εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη διαφορά, την ποιότητα των δύο ομάδων, τα roster. Αλλά εντάξει, πρέπει να προσέξει η City, να το πάρει σοβαρά το παιχνίδι, και πιστεύω ότι θα μπορέσει να το πάρει. Μάλιστα. Ωραία. Προχωράμε τώρα να κάνουμε και ένα σχόλιο, γιατί αξίζει να το κάνουμε, θεωρώ, για τον αγώνα της Liverpool με την Arsenal. Μια Arsenal η οποία είναι η καθοδηγή, ας πούμε, τον αγώνα εκεί για την πρωτιά. Είναι πρώτη, είναι σε 82 βαθμούς, η City ακολουθεί με 64. Από εκεί και κάτω το χάος που λέμε, δηλαδή τα πάντα μπορούν να γίνουν. Έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, νομίζω, η City. Και θα σου επιβεβαιώσω αμέσως, έχω το σκονάκι μου εδώ. Ναι, όχι, δεν έχει παιχνίδι λιγότερο. Έχει παιχνίδι παραπάνω, είναι 29. Η Liverpool έχει λιγότερο, είναι 28. Ωραία. Λοιπόν, μια Liverpool η οποία παίζει στο Anfield, ένα πολύ μεγάλο τη όπλο για να παίρνει τα παιχνίδια. Αλλά έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι έχει αρκετές αδυναμίες, οι οποίες κυρίως εστιάζονται. Βρίσκονται στο χώρο του κέντρου, όπου της λείπει ένα εξάρι, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Βρήκε κάτι, ένα special something, ας πούμε, στο πρόσωπο του Bajcetic, ή Bajcetic, όπως έτσι τον λες. Δεν είναι διαθέσιμος τώρα, έχει τραυματιστεί το παιδί. Ο 18χρονος μόλις Bajcetic, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος. Εντάξει, αν μπορούσα και εγώ τώρα να δώσω μια δεκάδα, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά εντάξει, θα βάζα τον Άλισον κατά τα δοκάρια. Τον Τρέντ δεξιά, αριστερά τον Ρόμπερτσον. Δεν νομίζω να βάλει τον Τζιμίκα, λόγω του ντέρμπι, λίγο δύσκολο, το χρησιμοποίησε και στον αγώνα με την Τζέλση, οπότε κάπως χλωμό. Στα στόπερ ο Βαν Ντάικ με τον Μάτιπ, θα έλεγα, αν και ο Γκόμης τελευταία. Ο Κλόπ έχει μετάσει να τον βάζει και αυτόν δίπλα στον Φαν Ντάικ. Στο κέντρο ο Χέντερσον είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστεί. Ο Έλιοτ είναι επίσης ένας ποδοσφαιριστής του περίφανα, αλλά βασικού, αν και ανασταλτικά υστερεί λίγο το παιδί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει στο ανασταλτικό. Στο οποίο μάλλον θα τοποθετηθεί όχι αντιμετωπίσει, δεν μου έχει τη λέξη τώρα πάρα πολύ ωραία, να το υπηρετήσει ο Φαμπίνι, ο οποίος δεν είναι και αυτός καλά στα τελευταία μάτσα, αλλά οι επιλογές είναι κάπως μετρημένες, τα κουκιά είναι κάπως μετρημένα, είναι η αλήθεια. Ενώ μπροστά είναι διαθέσιμος και Ζώτα πλέον, οπότε μπορεί να επιλεχθεί και ο Ζώτα,
αλλά εγώ θα τοποθετήσω την αγαπημένη μου τριάδα, Ζώτα, Ζώτα λέω, Σαλάχ, Νούνιες, Χάκπο. Αυτό θα έδινα εγώ για την Λίβερπουλ. Τώρα εντάξει, άρχισαν από τη μεριά της, για μένα ακόμα και στο Anfield είναι το φαβορί, και θεωρώ ότι ίσως ακουστεί λίγο παράδοξο με τον πρόλογο τον οποίο έκανα, αλλά πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί, αλλά θα την πάρει θα το πάρει το διπλό. Η Λίβερπουλ δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχει μια πολύ μεγάλη αστάθεια, αλλά και πάλι ακριβώς επειδή είναι μια σταθής ομάδα και το έχει βρει κάπως επιθετικά, δεν θα εκπλαγώ αν ακόμα και την νίκη την πάρει. Δηλαδή είναι ένα μάτσο που μπορεί να γίνει ροντέο πανεύκολα, εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε ναι, θεωρώ θα δούμε ωραίο μάτς. Θεωρώ ότι ίσως δούμε και κάποια γκολ, πιστεύω και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν, δεδομένης και της άμυνας της Λίβερπουλ, η οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά και της επιθετικής δυνατότητας, των επιθετικών δυνατοτήτων της Arsenal. Οπότε ναι, αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Δημήτρη, τι έχεις να πεις εσύ? Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω πρώτα είναι ότι έκανα λάθος. Η United έπαιξε προχθές, αλλά λόγω του Ολυμπιακού με το ΠΑΟΚ το είχα ξεχάσει. Κέρδισε και να με την Brentford, οπότε ο Κασιμίρο θα παίξει κανονικά. Δεν ξέρω πώς το ξέχασα αυτό. Και κατά δεύτερον, κοίτα, η Liverpool, όπως είπα, αμυντικά δεν της λείπει τίποτα. Το κέντρο πάντα νομίζω ότι φέτος είναι και ο δυνάμος κρίκος της, που υστερεί αρκετά. Δεν ξέρω, και τον Jones που τον είδα δεν μου γέμισε το μάτι, παρόλο που θεωρώ ήταν και από πάντα ένα wonder kid όπως και ο Elliot. Ναι. Κοίτα, μέσα στο Anfield δεν είναι εύκολο να πάρεις αποτέλεσμα, όσο άσχημα και να είναι η Liverpool. Αυτό το ξέρω καλά και εγώ που μετά το 7-0. Οπότε η Arsenal και να θέλει να πιστέψει ότι θα πάρει την νίκη θα δυσκολευτεί αρκετά. Εννοείται ότι υπάρχει ο Ζήσος που έχει επιστρέψει, που νομίζω ότι εντάξει, καλός και είναι και τι άλλα, σαν τον Γκάμπριελ δεν είναι. Που είναι στην αρχή της σεζόν και γενικά μέχρι να τραυματιστεί ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός και βοήθησε αρκετά την Arsenal. Εμπαγαγιώσα κάτι τρομερή κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτό που για την Liverpool, αυτό που της λείπει αρκετά είναι και ένας ηγέτης, δεν ξέρω να συμφωνείς σε αυτό κιόλας. Λείπει μια ηγετική φυσιογνωμία. Εντάξει, ο Henderson... Εντάξει, υπήρχε ο Henderson, αλλά νομίζω ότι ο Henderson είναι ένας ποιοτικός μεν παίχτης, αλλά είναι ένα κατάλοιπο της προηγούμενης ομάδας, της προηγούμενης γενιάς, και γι' αυτό είναι αρχηγός. Ναι. Δεν θεωρώ ναι, ότι ναι. Είναι μια αρχική φιγούρα, ρε παιδί μου, στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, καλά δεν κάνει τη δουλειά του, αλλά και αγωνιστικά πλέον είναι σε μια πτώση. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, αλλά και πάλι ποιο να βάλεις αρχηγό, το Van Dijk, το Σαλάχ? Εγώ προσωπικά θα βάζω τον Van Dijk που είναι και στην Εθνική Ολλανδία. Αν και. Πιθανό. Εντάξει, δεν είναι. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να το βλέπει και έτσι. Ο Κλοπ χρειάζεται και λίγο την ψυχολογία. Ευτυχώς δεν έχει χάσει τα αποδυτήρια. Απλά δεν μπορεί να. Πώς να σου το πω. Λείπουν αρκετά πράγματα. Έχει και τους τραυματισμούς που πλέον έχουν μείνει και τα κατάλοιπα τη σεζόν. Σίγουρα θέλει την νίκη για να μείνει τουλάχιστον σε τροχιά Europa League, γιατί πλέον για την τέταρτη θέση είναι αρκετά δύσκολο από τη στιγμή που και η Newcastle έχει πάρει τα πάνω της. Ακόμα και η Brighton είναι σε κυνήγι για. Όχι για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ακριβώς. Όχι μόνο για ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά μην τη δούμε και την τέταρτη θέση. Δεν ξέρω. Δηλαδή από εκεί που είχαμε σιγουρεύσει μερικές θέσεις μέχρι τη τέσσερα, πλέον. Έχουν ανατραπεί τα πάντα. Εντάξει, έτσι είναι την Πρέμιερ, ποτέ δεν είσαι σίγουρος για κάτι. Ακόμη και για την Άρσεναλ, αυτή τη στιγμή που είναι πρώτη, μπορεί να χάσει από την Λίβερπουλ και να βρεθεί ακόμα πιο κοντά η City. Θέλει πολύ συζήτηση. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ελπίζω να μην δούμε. Γιατί μπορεί και να είναι και βαρετό από τη στιγμή που θα είναι πολύ τακτικά και η Arsenal και η Liverpool. Γιατί αν εξαιρέσουμε στο τι θέση είναι η μία και η άλλη, είναι ένα ντέρμπι, έτσι. Αυτό δεν αναιρείται, ότι και να γίνει, όσες θέσεις να είναι κάτω, είτε η Arsenal είτε η Liverpool, είναι ένα ντέρμπι που θα κρίνει πολλά. Ωραία. Θάνο, εσύ ένα σχόλιο? Ναι, εντάξει, πιστεύω ότι η Arsenal έχει το προβάδισμα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά πιστεύω έχει αυτό το όπλο, όπως είπες και εσύ Σπύρο, η Liverpool του Anfield. Πιστεύω ότι η Liverpool πρέπει να δώσει
Μεγάλη προσοχή βασικά στον Σάκα. Πιστεύω ότι είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Arsenal. Και είναι από τους πιο φορμαρισμένους αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Εντάξει, η Arsenal έχει απουσίες. Ο Ενκετιά, ο Σαλιμπά και ο Τομιγιάσου που ήταν βασικοί. Ξέρω. Πιστεύω ότι είναι πρόβλημα αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να γίνει τα πάντα. Μάλιστα. Ακόμη να νικήσει και η Λίβερπουλ θα δείξει. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πιστεύω. Okay. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάποιο άλλο σχόλιο για τους αγώνες της Πρέμιερ. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Εγώ όχι. Okay. Εντάξει, να πούμε ότι από τους μεγάλους η Tottenham έχει ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο έργο απέναντι στην Brighton, έστω και αν είναι στο γήπεδό της. Ενώ η Chelsea έχει ένα επίσης δύσκολο έργο απέναντι στη Wolves, η οποία ξέρουμε ότι απέναντι στους μεγάλους πόσο μπορεί να κλειστεί πίσω και να σου δημιουργήσει προβλήματα. Πόσο μάλλον αν σου σκοράρει και κάποιο γκολ στην κόντρα, μετά δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να ανατρέψει την κατάσταση. Ωραία. Νομίζω ότι από την Premier δεν ξεχνάω κάτι. Οπότε να δούμε λίγο τι έχουμε. Παρακαλώ, ναι. Όχι, δεν έχει. Αυτό έχω. Okay. Ωραία, οπότε να δούμε λίγο και από τα άλλα πρωταθλήματα το τι υπάρχει. Σήμερα έχει αρκετή δράση στην Ιταλία, όπου η Σανερνιτάνα μόλις τώρα, πριν λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε ο αγώνας με την Ίντερ, όπου κατάφερε στο 90 η Σανερνιτάνα να πάρει το αποτέλεσμα, το Χ, με γκολ του Καντρέβα στο 90. Η Ίντερ έχει προηγηθεί με τον Κόζεν στο 6. Από την άλλη, πριν από λίγο ξεκίνησε ο αγώνας της Λέτσε με την Νάπολη, ένας αγώνας ο οποίος είναι και αυτός μάστη για τους πρώτους, για τους πρωτοπόρους της Serie A, ενώ η Μίλαν στις 10 αντιμετωπίζει την σκληροτράχυλη, θα πω εγώ, Έμπολη, στο Σαν Σίρο. Τώρα πάμε στο Σάββατο, όπου στη Λα Λίγκα, μάλλον όχι, θα συνεχίσουμε τη Serie A, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε την Παρασκευή. Η Ουτινέζε στη 1.30 θα φιλοξενήσει τη Μόντσα. Στις 3.30 η Φιωρεντίνη αντιμετωπίζει τη Σπέτσια. Στις 5.30 η Αταλάντα αντιμετωπίζει την Πολόνια. Ίδια ώρα η Σαμπντόρια αντιμετωπίζει την Κρεμονέζε. 7.30 ώρα η Τωρίνο αντιμετωπίζει την Ρώμα. Ίδια ώρα πάλι η Ελλάς Βερόνα αντιμετωπίζει τη Σασουόλο. Ενώ στις 10 παρατέταρτο η Λάτσιο σε ένα ντέρμπι, θα το πούμε, αντιμετωπίζει την Ιουβέντους. Λοιπόν, αυτά από την Ιταλία για το Σάββατο. Το Σάββατο τώρα στην Ισπανία έχουμε στις 3 το Σασούνα Έλτσε. Στις 5 και 4 το έχουμε το Ισπανιόλ Μπιλμπάο. Στις 7.30 έχουμε το Ράλι Σοσιεδάδ Χετάφε. Και στις 10 η Ρεάλ Μαδρίτη αντιμετωπίζει έναν επίσης, θα πω εγώ, πολύ ενδιαφέρον, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Τη Βιγιαρεάλ. Ενώ στη Γερμανία στις 4.30 η Augsburg θα αντιμετωπίσει την Κολονία. Ίδια ώρα η Λεβερκούζεν αντιμετωπίζει την Άιντραχτ. Πάλι στις 4.30 έχουμε 5 αγώνες. 4 αγώνες, με συγχωρείτε. 5 αγώνες, ναι, οκ. Okay, στις 4.30 ώρα. Η Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει την Ιουνιόν Βερολίνου. Η Φράιμπουργκ θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ. Η Μάινς φιλοξενεί τη Βέντερ Βρέμις. Ενώ στις 7.30 η Χέρτα Βερολίνου θα αντιμετωπίσει τη Λειψία. Ενώ να πούμε ότι στη Γαλλία ξεχωρίζει στις 10 ο αγώνας Νις Παρί. Ενώ την Κυριακή τώρα. Στην Ισπανία η Real Valladolid θα αντιμετωπίσει τη Μαγιόρκα στις 3. Στις 5 και 4 η Real Betis θα αντιμετωπίσει την Κάντιθ. Στις 7.30 η Αλμέρια θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια. Στις 10 η Ράγιο Βαγεκάνο θα αντιμετωπίσει την Αθλητικό Μαδρίτης. Ενώ στη Γερμανία η Gladbach θα αντιμετωπίσει τη Wolfsburg στις 4.30. Στις 6.30 η Bochum θα αντιμετωπίσει τη Στουγκάρδη. Ενώ στις 8.30 η Hoffenheim αντιμετωπίζει την Σάλκε. Αυτά νομίζω. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια δευτεριάτικη, που λέω εγώ, δράση. Έχουμε στην Ισπανία. Η Μπαρτσελόνα απλά θα αντιμετωπίσει τη Χιρόνα στις 10. Ωραία. Λοιπόν, επειδή μάλιστα και με είναι γλώσσα μου τώρα, πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπασκετάκι, Ευρωλίγκα κυρίως. Να αρχίσουν λίγο τα παιδιά την κουβέντα για το τι συμβαίνει στην Ευρωλίγκα και τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα για τα play-off τα οποία έρχονται. Λοιπόν, δυστυχώς ή ευτυχώς, το πρώτο πράγμα που θα ξεκινήσουμε είναι ότι η Ανατολού Εφές είναι εκτός οκτάδας, κάτι που συζητούσαμε πάρα πολύ καιρό. Χθες πλέον
σφραγίστηκε ο αποκλεισμός της στο τουρκικό ντέρμπι απέναντι από τη Φενέρμπαχτσε με 13-86. Νομίζω ότι το περιμέναμε, ότι η ΕΦΕΣ δεν θα αντέξει, αλλά από τη στιγμή που είδαμε και την αντίδραση του Ταμάν στο τέλος, που είχε χαλάσει και έχει χαλάσει γενικά το κλίμα στην τουρκική ομάδα, στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν ξέρω, Θάνο, αν το είδες το παιχνίδι. Εγώ είδα λίγο. Εντάξει, νομίζω ότι δικαίως η Φενέρ κέρδισε. Εγώ που χάλα έτσι είδα και είδα ότι μέχρι τέταρτη περίοδο ήταν κοντά οι δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα, μετά από κάποιες καλές επιθέσεις της Φενέρ και ταυτόχρονα κακές άμυνες της ΕΦΕΣ που είχε αφήσει ανοιχτούς τρίποντα τους Γκούντουριτς. Ποιος άλλος είναι, ο Χέις νομίζω, άμα δεν κάνω μεγάλο λάθος. Πήρε αυτή τη νίκη, πολύ σημαντική νίκη Φενέρ, και άφησε εκτός πλέον την ΕΦΕΣ. Εντάξει, πιστεύω ότι χαρήκαμε όλοι όσοι είμαστε του Ολυμπιακού. Αλλά επίσης, το χαρήκαμε είναι σχετικό αυτό που λες τώρα. Ναι, όντως, κάτι παραπάνω. Αλλά και αυτές οι ομάδες που είναι, που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε, άμα βγούμε δεύτερη, πρώτη, ή Παρτιζάν ή Μπασκόνια ή και Ζάλκυρης, είναι πολύ καλές ομάδες. Βέβαια, ο Ολυμπιακός τώρα έχει δείξει μια πτώση, όχι πολύ μεγάλη, μια σχετικά μικρή πτώση, και πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθει εκεί, έτσι όπως ήταν, στη παλιά του καλή φόρμα. Ναι, για να κλείσω και με την ΕΦΕΣ. Φενέρ ουσιαστικά κέρδισε έχοντας και τον Τάιλερ Ντόρση πάρα πολύ καλό βράδυ. Όπως και τον Χέις που είπες και εσύ. Ο Ντόρση είχε 17 πόντους. Ο Καλάθης επίσης είχε 14 πόντους με 4 στα 5 τρίποντα και 2 στα 3 τρίποντα. Γενικά ήταν ο Χέις ήταν ο MVP, μιας και 26 πόντους, αρκετά καλή. Ενώ για τους φιλοξενούμενους, ο Κλάιμπερν 21 πόντους και ο Μίσιτς με 16, και ο Ζίζιτς μαζί με τον Λάρκιν με 10 και 13 αντίστοιχα, ήταν οι παίκτες με τους διψήφιους που είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Τώρα για τον Ολυμπιακό, επειδή το είδα και χθες, η πτώση του Ολυμπιακού συνεχίζεται δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ΙΤΑ, δηλαδή δεν γινόταν στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν που ήταν εκατότερη των περιστάσεων. Δηλαδή είναι μια ομάδα που είναι από τις τελευταίες θέσεις της Ευρωλίγκας. Ή και με τον Παναθηναϊκό που δεν έβαζε και τόσο τα ελεύθερα σουτ. Ο Ολυμπιακός είχε ένα πάρα πολύ κακό ποσοστό στα τρίποντα. Με τον Ερυθρό Αστέρα και τα πρώτα 8 λεπτά αυτό δεν ίσχυε. Είχε 6 στα 8 τρίποντα. Ήταν αρκετά καλά επιθετικός. Στο transition ήταν πραγματικά απίστευτος. Απλά μετά άρχισε και χόλαινε αρκετά. Δεν είχε και τόσο το ελεύθερο σουτ όσο το είχε στην αρχή. Ο Καμπάζο ήταν πραγματικά τρομακτικός και σε άμυνα και σε επίθεση. Ήταν αυτός που κουβάλισε και τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός έκανε και λίγο κατάχρηση τρίπλας ορισμένες φορές. Το μόνο θετικό που μπορώ να βρω σε αυτή την εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν ότι ο Σλούκας σημείωσε 13 βαθμούς. Είχε γενικά μια ανωδική πορεία που αυτό νομίζω και χρειάζεται. Εντάξει, για το WOCAP δεν νομίζω να χρειάζεται να πούμε κάτι. Ο άνθρωπος είναι βιονικός. Απλά ήταν αρκετά μόνος. Άμα δεις ότι ο Black δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ, χρησιμοποιήθηκε μόνο για 6 λεπτά. Το είχε και ο Μπόλομπο και ο Φάλ έπαιξε για 28 λεπτά. Ήταν και τα φάουλ που είχαν οι δύο παίκτες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για το παιχνίδι κιόλας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου δώσω ένα ερώτημα. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να κερδίσει την Μπασκόνια την ερχόμενη εβδομάδα, την Μεγάλη Πέμπτη? Ωραίο ερώτημα. Και η Μπασκόνια βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Κέρδισε με, έβαλε 120 στη Βιλερμπάν. Βλέπουμε ότι επιθετικά είναι φωτιά η Μπασκόνια με Τόμσον, Γκεντράιτης, Μαρίνκοβιτς. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Κοίτα, άμα ο Ολυμπιακός δείξει ένα σοβαρό πρόσωπο, πιστεύω δεν έχει να φοβηθεί κάτι.
Άμα δείξει αυτό το πρόσωπο τώρα που έδειξε με τον Ερυθρό, μπορεί και να χάσουμε. Βέβαια, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την νίκη για να κλειδώσουμε την πρωτιά. Όπως και δίποτε, γιατί άμα κερδίσει και η Μπαρτσελόνα σήμερα, θα είμαστε σε τριπλή ισοβαθμία με τις άλλες δύο Ισπανικές. Ναι, αυτά δεν πιστεύω ότι και ο Σλούκας πρέπει σιγά σιγά να βρει τον ρυθμό του, τον παλιό του καλό εαυτό βασικά, γιατί στις τελευταίες εμφανίσεις έχει προβληματίσει αρκετά. Και πρέπει, πιστεύω, και οι παίκτες να συνειδητοποιήσουν λίγο την κατάσταση και να μπουν στα play-off δυνατοί. Συμφωνώ σε αυτό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί σε ένα πολύ κακό φεγγάρι και είναι κατά εξακολούθηση. Και εφόσον έχουμε 2 εβδομάδες μέχρι τα play-offs, ο Ολυμπιακός πρέπει επιτέλους να αναχαιτιστεί, να δείξει λίγο καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ακόμα και από τη γραμμή των 6 και 75 που μπορεί στην πρώτη περίοδο με τον Ερυθρό Αστέρα να ήταν σχετικά καλός. Αλλά μετά συνέχισε αυτό το κακό ποσοστό που ναι μεν προβληματίζει, αλλά πιστεύω ότι μετά που λίγο ήταν και θέμα όχι γκίνιας μόνο, αλλά και ψυχολογίας. Ο Ολυμπιακός κατά πάσα πιθανότητα, εάν κερδίσει την Πασκόνια, κλειδώνει την πρώτη θέση, γιατί μεταξύ των άλλων 2 ομάδων υπερτερεί. Ναι, και στα 2 παιχνίδια, αλλά και με διαφορά πόντων. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι χαοτικό για να μην καταφέρει να βρεθεί πρώτος. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα. Απλά αν ιτηθεί, μπορεί να βρεθεί από πρώτος μέχρι και τρίτος, αν και διάβασε και μέχρι και τέταρτος με τη Μονακό. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς γίνεται. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται την νίκη με την Πασκόνια, η οποία, όπως είπες και εσύ, έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι κοντά στην Πιλεμπάν. Κοίτα, θα πω ότι ναι μεν σκόρε αρκετούς πόντους, αλλά μην ξεχνάμε ότι παίζει με τη Πιλεμπάν και είναι λίγο περίεργο να δέχεις 100 πόντους από αυτήν την ομάδα. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ναι, όταν είναι ένας ο Ντεκολό που έφτασε στους 19 και κυνηγά και το ρεκόρ του Σπανούλη για να βρεθεί πρώτος σκόρε στην ιστορία της Ευρωλίγας, έχει τον Ματέος που με 25, Μπόστ Κάχουντι με 11, και Λάιτι με 12, νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα αν η άμυνα της Μπασκόνια έχει θέματα, αλλά αν έχει, εφόσον έχει, πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Ολυμπιακός. Και από τη στιγμή που βλέπει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να εστιάσει αυτό που, να επικεντρωθεί σε αυτό που είχε κάνει και κόντρα στον Παναθηναϊκό. Γιατί όταν έβλεπε ότι δεν μπορούσε να βάλει τα ελεύθερα σουτ, πήγαινε κατά μέτωπο ανεπίθεση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σχεδιάσει και λίγο ο Μπαρτζόκας, γιατί βλέπει ότι αν δει από την αρχή ότι δεν μπαίνουν τα σουτ, πρέπει να αλλάξει λίγο το σενάριο. Πρέπει λίγο να αλλάξει και λίγο και την θεωρία του Ολυμπιακού, που δεν γίνεται τόσα παιχνίδια να έχεις ένα τόσο κακό φεγγάρι. Να είσαι τόσο άστοχος, το μυαλό σου να μην είναι καθαρό. Ναι, προβληματίζει όντως. Ναι, προβληματίζει αρκετά ο Ολυμπιακός. Και εμένα με προβληματίζει το ότι στα γκάρτ ο Γουόκαμπ είναι εντελώς μόνος του ορισμένες φορές. Ακόμα και ο Λαρτζάκης δεν έδωσε τις λύσεις χθες που περίμενα να δώσει. Ακόμα και του Λούτσι, από τη στιγμή που έβλεπε ότι ο Λαρτζάκης δεν έβλεπε ότι να πηγαίνει καλά. Εγώ θα προτιμούσα να δώσει λίγο χρόνο συμμετοχή στο Λούτσι, γιατί κάποια στιγμή και ο Γουόκαμπ άνθρωπος είναι, θα κουραστεί και φοβάμαι μην αυτή η κούραση μείνει το έρθει και σε τραυματισμό του υπαξίλου. Τέλος πάντων. Ζαλγκύρης Μακάμπι 68-67, μια νίκη που η Ζαλγκύρης έφτιαξε κυριολεκτικά αίμα για να τα καταφέρει, βρέθηκε κάποια στιγμή να χάνει, να κυνηγάει το σκορ αρκετές φορές, τέλει τα κατάφερε και κέρδισε, μια νίκη που τη θέλει να πηγαίνει μέχρι την τελευταία αγωνιστική για την οκτάδα, με το Σμίτ να έχει 13 πόντους, Τέιλορ στους 12, Μπρασδέικη στους 9, δεν είχε αρκετούς παίκτες με διψήφιο ρυθμό πόντων, αλλά είχε πληθώρα παίκτων που είχαν σκοράρει, με εξαίρεση τον Γκεντράιτης που ήταν και Ιαπών. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για τις Αλγκύρες, αν πιστεύεις ότι θα καταφέρει να μπει στα play-off και αν καταφέρει κιόλας να είναι και αντίπαλος Ολυμπιακού. Στην έδρα της πραγματικά είναι απίστευτη η Ζάλκυρης. Δηλαδή, έχει κάνει μερικές ήττες και με τον Ολυμπιακό, αλλά είναι
πολύ δυνατή, έχει και καυτή έδρα, είναι γεμάτο το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι. Και κέρδισε μια φορμαρισμένη Μακάμπη με τρομερούς Μπόλμουν και Λορέζο Μπράουν, που σε κάθε παιχνίδι είναι απίστευτη, σε κάθε τομέα του παιχνιδιού, ειδικά επιθετικά. Πιστεύω, άμα όντως πέσει με τον Ολυμπιακό, θα είναι, πιστεύω, θα είναι μια πολύ δύσκολη σειρά. Βέβαια θα έχει το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός, και άμα όντως πετύχει τη Ζάλκυρης θα δυσκολευτεί, αλλά πιστεύω θα περάσει. Αλλά είναι πολύ δύσκολη έδρα η Ζάλκυρης και είναι μια πολύ σκληροτράχυλη ομάδα. Μια ομάδα που έχει το τρίποντο, θα τα βάλει τα σουτ, έχει τον, πώς λέγεται, έχει τον Μπραζντέρικης, έχει τον, τον Ουλάνοβας. Έχει παίκτες που μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά και θέλει πολύ προσοχή. Οπότε ναι, αυτό για τις Άλκυρες. Ακριβώς, και πρέπει να εκμεταλλευτεί. Εντάξει, οι Άλκυρες ήταν και σχετικά στο και από την γραμμή του 75, γιατί και ο Μπραζντέγκης που είπες ήταν, είχε 0 στα 4 τρίποντα, αλλά δεν θα είναι κάθε βράδυ έτσι. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι οι Άλκυρες όταν είχε ταξίδεψει ο Ολυμπιακός στο Κάουνας τον είχε δυσκολέψει αρκετά. Δηλαδή χρειάστηκε τον Βεζέκοβ να τον ξελασπώσει και να του δώσει τη νίκη. Και νομίζω ότι αυτές οι νίκες που πήρε ο Ολυμπιακός στα εκτός έδρας ήταν και το κλειδί για να κλειδώσει και την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας. Να πούμε ότι και η Μακάμπη, παρόλο που ιτήθηκε, εξασφάλισε την πρόκριση της στα play-off της Ευρωλίγκας, οπότε, πώς το λένε, μικρό το κακό. Βαλένθια Virtus Bologna 79-68, εντάξει, εδώ δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι από τη στιγμή και, που και οι δύο ομάδες δεν έχουν να παλέψουν για κάτι. Και Real Madrid της Bayern 79-67, η Real συνεχίζει να είναι σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό μετά την ήττα από χθες. Εντάξει, δεν νομίζω να χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παρά την 20 του Χεζόνια. Ο Χεζόνια, ο οποίος ήταν αρκετά καλός, είχε και 5 στα 10 τρίποντα, είχε 2 στα 4 σούτ των 2 πόντων. Ήταν και ο εντυπωσιακός ο Ταβάρης που αμυντικά. Είναι μια ομάδα, νομίζω, η Ρεάλ που, εντάξει, έχει το βάθος του ρόστερ, αλλά εμένα δεν με εντυπωσιάζει αρκετά. Όχι σε θέμα ρόστερ, σε θέμα, δεν ξέρω, ο Ματέο δεν έχει κάνει τη δουλειά που, δεν έχει κάνει τη δουλειά που έχει κάνει που είχε κάνει ο Πάμπλο Λάσο. Ναι, ναι, συμφωνώ. Και κατά πάσα πιθανότητα η Ρεάλ θα εξασφαλίσει ίσως και τη δεύτερη θέση, στη χειρότερη την τρίτη. Και πάμε και λίγο στο σήμερα που έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει την Άλμπα. Δυστυχώς πρέπει να ξαναπούμε ότι ο Παναθηναϊκός απολύνεται διαδικαστικά τα παιχνίδια πλέον από τη στιγμή που έχουν περάσει και ο καιρός. Είναι το πρώτο τελευταίο του παιχνίδι και το τελευταίο στο ΟΑΚΑ, αν δεν κάνω λάθος. Μιας και τη τελευταία αγωνιστική παίζει με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός ανακοινώθηκε κιόλας ότι θα ανακοινιστεί και το γήπεδό του. Προδιαγραφές δείχνουν ότι θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Και το χρειάζεται ίσως και λίγο για την ψυχολογία. Γιατί και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ακούστηκε και για τον Αταμάν ότι μπορεί να κινηθεί. Και ο ίδιος αποκάλυψε ότι όντως του έχει γίνει πρόταση. Δεν ξέρω αν θα αφήσει την Εφές για τον Παναθηναϊκό. Είναι και ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί είναι μια ομάδα που ο Αταμάν μεγαλούχησε και συνεχίζει, παρόλο που δεν κατάφερε να πει στην οκτάδα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παίξει κόντρα στην Άλμπα, ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα θέλει τη νίκη, γιατί πλέον φτάνουμε και στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος και θα θέλει λίγο να δοκιμάσει ο Χρήστος Ερέλης μερικά πράγματα. 9 η ώρα, 9.30 έχουμε Αρμάνι Μιλάνου Μπαρτσελώνα. Η αποστολή των Blaugrana στο Μιλάνο σχετικά θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν πιστεύω ότι θα καταφέρει να. Δεν νομίζω να χάσει η Μπαρτσελώνα. Πόσο ξέρω, δεν έχει απουσίες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για την Μπαρτσελώνα, αν θα καταφέρει να φύγει με την ίδια κόντρα από την Αρμάνι. Ναι. Εντάξει, μόνο η αποσία που έχει είναι ο Κάλινιτς.
Κοίτα, άμα βρεθούν σε καλή μέρα οι παίχτες Μπαρτσελόνας στο τρίποντο, πιστεύω θα την κερδίσουν την Αρμάνη. Μια Αρμάνη που είχε ένα πάρα πολύ, καλό, πάρα πολύ κακό ξεκίνημα και έχει βελτιωθεί. Έχει, εντάξει, δεν, νομίζω δεν έχει ελπίδες για play-off, αλλά έχει καλούς παίχτες η Αρμάνη. Για μας μας συμφέρει να την κερδίσει την Μπαρτσελόνα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ φαβορή την ισπανική ομάδα, εντάξει, γιατί έχει κάποιους πολύ κομβικούς και καλούς παίκτες. Η ματσάρα πιστεύω είναι το Μονακό Παρτιζάν, Δημήτρη. Νομίζω θα συμφωνείς και εσύ. Ναι, εννοείται. Είναι και το τελευταίο χρονικά. Και δεν θέλω να είτε μια γνώμη, γιατί Παρτίζαν καίγεται για τη νίκη. Μονακό έχει εξασφαλίσει την οκτάδα, αλλά δεν νομίζω ότι θα την χαλάσει, αν κοιτάξει και λίγο για μια περισσότερη θέση, αν στραβώσει και το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. Ναι, όντως. Εμάς μας συμφέρει να κερδίσει Μονακό ή η Παρτίζαν. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εμένα θα με σύμφερε όντως η Μονακό, γιατί θα μείνει και ένα παιχνίδι πίσω και στην ισοβαθμία μεταξύ Μπασκόνη και Ζαλγκύρης από αριθμό βαθμών λογικά θα παίζει και θα πάει στην 7η θέση. Όχι, στην 8η θέση. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, είναι μια ομάδα που δεν θέλω να την αντιμετωπίσω την Παρτίζαν, πόσο μάλλον στην έδρα της, γιατί είναι αρκετά δύσκολη. Απλά μετά το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό έχει αρχίσει και λίγο χάνει τα βήματά της, ενώ ήταν στην 6η θέση και είχε δύο παιχνίδια διαφορά από τους άλλους πλέον. Βρίσκεται και λίγο με την πλάτη στο τοίχο. Εντάξει, ήταν και το πρόγραμμα που είναι δύσκολο. Έχει και με τις δύο ισπανικές ομάδες τώρα, έχει και με την Παναθηναϊκό μέσα στον Πριγκιπάτο. Στη Ρεάλ την κέρδισε πάντως. Ναι, τη Ρεάλ την κέρδισε. Από την Μπαρτσελόνα έχασε. Αλλά έχει, ναι, έχει γενικά ένα δύσκολο πρόγραμμα που σε αρχή με Ολυμπιακό. Εντάξει, είχε τέσσερα παιχνίδια με ομάδες που είναι. Με τις τέσσερις ομάδες που είναι. Γενικά. Στο τέλος, στην τελευταία καμπή, δεν ήταν το ότι καλύτερο. Δεν ξέρω πώς θα βλέπεις το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι η Παρτίζαν θα δυσκολέψει τη Μονακό όσο μπορεί. Στο Πριγκιπάτο είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Και νομίζω θα κάνεις λάθος άμα το κάνεις. Γιατί ακόμα εντάξει, εκτός έδρας δεν έχει δείξει τόσο καλό πρόσωπο όσο στα εντός. Γιατί βλέπουμε πραγματικό ότι όταν παίζει. Πραγματικά μετατρέπεται σε απίστευτη ομάδα. Εγώ κατά βάση πιθανότητα πιστεύω ότι θα τερματίσει ή 7η ή 6η. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει μέχρι την 8η θέση, αν και στην τελευταία αγωνιστική πραγματικά θα πέσουν οι κεφάλια. Και δεν ξέρω και τι συμφέρει και τον Ολυμπιακό πλέον να δει. Αν και μερικές φορές η τύχη δεν ευνοεί τους ερυθρόλευκους και φοβάμαι ότι στο τέλος θα αντιμετωπίσουμε την Παρτίζαν. Ναι. Αυτό είναι μια συζήτηση που χωράει μεγάλη ανάλυση, που αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να τερματίσει και πρώτος βέβαια. Τώρα, τα υπόλοιπα παιχνίδια, ναι. Ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Ναι, βέβαια. Ή να πετύχει την Παρτιζάν ή την Μπασκόνη της Ζαλγκύρης, πραγματικά ένας σοβαρός Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Πραγματικά, δεν πιστεύω ότι θα τις περάσει άμα τύχει μία από αυτές. Ένα σοβαρό Ολυμπιακό. Δεν αντιλέγω, έχει δίκιο σε αυτό. Ναι. Αλλά είναι το θέμα και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Όντως. Πρέπει και οι παίχτες να εκμεταλλευτούν και το πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή, άμα πάει, ξέρω εγώ, κάποια ομάδα πετύχουμε σε μια σε Game 5, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Πρέπει, αυτό που είπα και πιο πριν, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ήρθε η ώρα των play-off. Πρώτα πρέπει να κερδίσουν την Μπασκόνια για την πρώτη θέση και ήρθε η ώρα των play-off. Πρέπει όλοι να βάλουν το όχι το 100, το 120% των δυνατοτήτων τους. Κοιτάξτε, το μάτς για το Μονακό Παρτιζάν, θέλω να πω ότι πιστεύω θα πάει σε μεγάλο σκορ το αυτό παιχνίδι. Γιατί και οι δύο είναι πολύ επιθετικές ομάδες. Τρέχουν πολύ στο γήπεδο. Δηλαδή, η Παρτιζάν έχει τον Έξουμ. Μονακό έχει το James, έχει το Floyd, έχει πολύ καλούς παίκτες και πραγματικά θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Συμφωνώ σε αυτό. Είναι ένα παιχνίδι που κατά πάσα πιθανότητα
Θα δώσει και, πώς θα το πω, και μια γεύση, μια και φτάνουμε και στο τέλος, το τι θα ακολουθήσει από τις δύο ομάδες στα play-off. Γιατί δεν νομίζω η Παρτίζαν. Δηλαδή, πρέπει να κοιμηθεί ο Θεός για να τερματίσει τελευταία. Δηλαδή, πρέπει να χάσει σήμερα και να χάσει και τον Παναθηναϊκό μέσα στη Σερβία. Είναι απίστευτο πράγματα. Μα αν γίνει αυτό και μείνει εκτός, δηλαδή θα είναι μεγάλο κρίμα. Εντάξει, τώρα μιλάμε και μπορεί να μιλάμε και για σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όντως. Και εννοείται ότι τη Δευτέρα θα μιλήσουμε και για τα παιχνίδια της ερχόμενης εβδομάδας. Το οποίο θα είναι και η τελευταία αγωνιστική. Πρώτα θα πρέπει να μπούμε σε μια σειρά, πρέπει σε mood playoffs. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο όσον αφορά την Ευρωλίγα. Ναι, νομίζω το καλύψαμε το, τη θεματολογία της Ευρωλίγκας. Να πάμε και Basket League, να πούμε μερικά λόγια. Δεν ξέρω, έχεις εσύ θέματα για την Basket League? Εντάξει, υπάρχουν μερικά παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Σίγουρα είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός, εντάξει. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων, αλλά εντάξει, υπάρχει αυτό το γόητρο αυτό τον, και το μίσο αυτών των δύο ομάδων ταυτόχρονα, αλλά εντάξει, πιστεύω πρέπει να πάει σοβαρά, να παίξει σοβαρά Ολυμπιακός, γιατί εντάξει, μπορεί να βρεθεί και σε θέση να χάσει, ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι είναι το Περιστέρι Παναθηναϊκός. Το Περιστέρι είναι πολύ σκληρό τράχη ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός τώρα τελευταία κάνει και ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είδαμε να κάνει και με το ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ. Ο Περιστέρι, άξιοι παίκτες να σημειωθούν είναι ο Ντένμον, ο Μπίλαν, ο οποίος είναι και άλλοι παίκτες, είναι και ο Χουγκάς. Έχει καλή ομάδα, πιστεύω, το Περιστέρι που έχει φτιάξει ο Σπανούλης. Επίσης το Άρης Προμηθέας Πατρό. Άρης Προμηθέας, πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι για τα πλέον, για τη θέση του πλέον φυτικά. Ο Άρης δεν έχει να φοβηθεί άμα πέσει από την οχτάδα, γιατί μετά το Λαύριο είναι πολύ πίσω. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Προμηθέας είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει κάνει και μερικές προσθήκες. Είδαμε και ότι στο EuroCup τα πάει πολύ καλά. Είναι νομίζω τέταρτη θέση στον όμιλό του, άμα δεν κάνω λάθος. Βέβαια έχασε στη τελευταία αγωνιστική με βαριά ήττα, αλλά εντάξει, δεν αναιρεί ότι κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Έχει κάνει μερικές προσθήκες όπως ο Σίμψον και ο Κουμπόλικα, ένας πολύ καλός παίκτης. Έχει πολύ καλούς παίκτες ο Προμηθέας και θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Εντάξει, αυτά είναι περίπου τα παιχνίδια. Πάντως, άμα το Περιστέρι κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα είναι πιο κοντά για την δεύτερη θέση, αλλά εντάξει, δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο, να περάσει το Περιστέρι τον Παναθηναϊκό. Αλλά... τελευταία αγωνιστική είναι, έχουν και τρεις πόντους διαφορά. Όντως, τελευταία αγωνιστική είναι, οπότε... Έχει κλειδώσει τη δεύτερη θέση για τον Παναθηναϊκό. Το Περιστέρι, το οποίο είναι άκρως εντυπωσιακό, το μόνο που κινδυνεύει είναι ότι αν κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, και Προμηθέας θα χάσει τη θέση που είναι η τρίτη, που αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη θέση. Γενικά γίνεται λίγο από την τρίτη μέχρι την έκτη θέση. Γίνεται χαμός. Ναι, γίνεται χαμός και είναι αυτό πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι και υπάρχει λίγο και να μας δώσει ακόμα πάρα πολλά, μιας και μπαίνουμε και από εκεί σε ρυθμό play-off. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Όσο αφορά το θέμα του μπάσκετ. Ωραία. Θα δώσω τη σκητάλη πίσω στο Σπύρο. Ωραία. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ είμαστε στο κατάλληλο σημείο για να κλείσουμε την εκπομπή. Να πω ότι η εκπομπή ανεβαίνει κλασικά ολόκληρη, μαγνητοσκοπημένη, σε μορφή podcast στο Spotify, αλλά και στο YouTube ως βίντεο. Από εκεί πέρα, εντάξει, εννοείται να μας κάνετε ένα follow στο Instagram και στο Facebook, γιατί όχι, και εννοείται να τσεκάρετε για τη σελίδα μας, AthleticsWare. Λοιπόν, χαιρετάμε, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας, καλή συνέχεια.